Στο πρώτο μέρος προσπαθήσαμε και καταφέραμε να βγάλουμε το δικό μας δόλο μας κουλίκι με το οποίο θα ψαρεύσουμε. Συνομιλήσαμε με τον Κυρτάκη, ο οποίος μας μετέφερε λίγη από την εμπειρία του. Τώρα είμαστε καθοδόν για τον ψαρευτικό μας προορισμό, ο οποίος όμως... Και εδώ είχαμε προορισμό για το Ποσίδι. Το Χρήστο κάτι τον έτρωγε. Και τον έτρωγε για ένα άλλο μέρος. Εκείνο το μέρος είναι κοντά στο Θεό. Είναι τόσο απόμερο, τόσο ήρεμο. Ήταν το μέρος που είχαμε αναφέρει και την προηγούμενη φορά ότι είχε διάφορους ήχους περίεργους, αγριογούρουνα, ούρλιαζαν. Αλεπούδες. Αλεπούδες ήταν. Τσακάλια. Ναι. Λοιπόν, πάμε και εμείς στην Άγρια Φύση να δαμάσουμε εκεί την άγρια μορφή του μέρους που θα πάμε. Παρόλο που θα δώσουμε τα τελευταία μας σέντς στη βενζίνη. Φραγκάκια. Την άτιμη τη βενζίνη. Εντάξει. Αλλά προκειμένου να καλοπεράσουμε. Η κρίση θέλει έρωτα και πράγματα φανέρω. Άντε να δούμε τι θα κάνουμε. Άντε με το καλό. Επιτέλους φτάσαμε. Γρήγορα. Γρήγορα να στηθούμε, γιατί είναι ήδη πολύ αργά. Και σε λίγη ώρα νυχτώνει. Μόνο αυτά τα παιδάκια εδώ παίζουν. Φρίσμπι. Πάει κιόλας. Να πας στη μαμά σου. Αποστόλη, έχουμε τίποτα? Κάτι έχει εδώ πέρα. Μου ζαλίζει τον έρωτα. Σου ζαλίζει? Τι τραβάσαι και... Τι φάτσε ένα στήρι, Παναγία. Έλα αυτού βου, βγάλ' την. Κάνα σπαράκι θα είναι, εντάξει. Ή ό,τι είναι, ξέρω. Μουρμουράκι. Μικρό. Μικρό και θα πάει στη μαμά του. Είπαμε, τα μικρά τα ψάρια τα απελευθερώνουμε. Κάτσε να δούμε. Νόμος. Θα ζήσει. Έλα, δεις πως πιάστηκε. Άστε να πάει στη μαμά τώρα, γιατί του λείψε εκεί. Κουμέλ. Αυτό είναι. Να το έφυγε. Πάρα πολύ όμορφα. Πολύ ωραία πράγμα να απελευθερώνεις μικρά ψάρια. Είναι ό,τι καλύτερο. Εγώ νομίζω ότι ακόμα καλύτερο είναι να μην τα πιάνεις τα μικρά τα ψάρια. Άμα ξέραμε δεν τα πιάναμε. Καλά, δεν είναι η πρώτη φορά που τσιμπάει. Κανά μικρό θα είναι πάλι. Τι έγινε, Αποστόλη? Πάλι τσίμπησε. Λίγο μεγαλύτερο από την προηγούμενη μουρμούρα. Αδερφάκι είναι? Ελπίζουμε να μην χρειαστεί να το διώξουμε αυτό. Στα 87 μέτρα εκεί. Σιγά καλέ. Μισής και ένα καλτσόν. Μουρμουράκια, δεν ξέρω τώρα τι γίνεται. Και αυτό για μέσα είναι. Δεν τα κρατάω. Αυτά ακόμα πολύ πιο προσεκτικά. Αυτό δεν βλέπω να ζει, φίλε μου. Δεν θα ζήσει. Κοίτα που έχει πάει το αγίστρο. Ούτε που φαίνεται. Δεν πειράζει. Βάλ' το ό,τι κάνει. Νάτος. Τι θέλεις, καλέ? Αυτά τι είναι, αυτά που μαζέψαμε σήμερα? Είναι πάλι φορά, είναι αποστομένη τριχιά. Σε αποσύνθεση.
όταν τη βάλεις και τη βγάλεις δύο φορές από την κατάπτυξη, απένωσε με και ύστερα, αρχίζει και αποσυντίθεται και δεν δολώνεται σωστά. Βάζουμε ό,τι έχει απομείνει. Τα ψάρια είναι ψηλά, μικρόψαρα. Και πάμε να δούμε πώς αλλάξει η μοίρα μας απόψε. Με καταλαβες? Τι να κάνω και κακά. Κακά, 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 κακά. Καρά, καρά, κακά. Το φεγγάρι από πίσω. Στην αρχή πολλά μικρά ψαράκια. Δεν μας αφήνει ησυχία. Παρ' όλα αυτά, αυτή τη στιγμή κόψαν και αυτά. Τώρα χαλαρώνουμε. Ώρα 2. Το φεγγάρι μας κάνει παρέα. Στα κροπουλάκια, σαρβουδελάκια, λιγδάκια. Να μην βγάλω τώρα και τη δικιά μου σακούλα. Πολύ. Φοβάσαι, ε. Μια φορά ψάρευα από τα βράχια και είδα ένα κεφάλι στρόγγυλο. Τι κεφάλας ψάρου το φεγγάρι είναι αυτός? Και τι ήταν? Τι ήταν? Μια φώκια, μάνα. Σοβαρά, σου χαμογέλασε? Ήταν θυμωμένη. Στα 2 μέτρα μπροστά μου. Σώμα, ναι. Εδώ είχαμε ένα ωραίο τίναγμα. Για να δούμε. Το Παρίς. Και τα μικρά ψάρια συνεχίζαν να μας ενοχλούν και να μην μας αφήνουν σε ησυχία. Η ώρα είναι 3. Τα πράγματα πολύ ήρεμα. Έχει μια μισή ώρα να τσιμπήσει, να βγάλουμε ψάρι. Βρήκα ξαπλώστρα. Sleepy bag. Ο συνδυασμός μας κάνει... Ξυπνήσω τον άλλον. Μέχρι τι ώρα θα κοιμάται? Στοίχημα ότι θα κοιμάται με το φακό στο κεφάλι. Χωρίς το φακό είναι. Κλείδωσε κιόλας, μην τον κλέψουνε. Θα σε κλέψουνε, παναθεμάσαι. Έλα, τα ψάρια περιμένουν. Ναι, καλά. Ξύπνα, ξύπνα. Ρούφα και έρχεται. Ξύπνα. Ρούφα και έρχεται. Ένα σπαράκι είχα πάνω. Για να δούμε τα ψάρια. Έχουμε μέλισσες. Εντάξει. Και έπαιδε συνέχεια. Τσιπουρομεζές. Με κάνουν και γουργουρίζω στο μάχη μου. Κλάση. Πάμε, πάμε. Η μέλισσα μου κουνάει το καμπανάκι. Κάτι έχει εδώ. Και εδώ έχω το μεγάλο το αγκίστρι.
και το παστομένο το μάγιο. Κάτι γίνεται. Άντε, τι να ξέρω πάνω. Να γουστάρουμε. Πιστεύεις εμένα? Κάτι βαρύ. Όπα. Όχι. Τι είναι ρε μάλλον. Συντροφείο. Πολύ ωραία τσιμπουρίτσα. Συντροφείο. Μανάκι από πέρσι. Από πέρσι, ξεχασμένο στο υπόγειο του παλιού σπιτιού. Μέσα στη γλίτσα είναι η τσιπούρα. Θα ακολουθήσει και part 3 όπου θα συμβούν διάφορα και θα δεχτούμε κάποιες αναπάντηχες επισκέψεις. Εσείς κάντε εγγραφή στο κανάλι για να ενημερώνεστε αμέσως για το πότε θα ανέβει το επόμενο βίντεο. Και οπωσδήποτε ένα like. Ωραία, Ντουβάρ!